δεν είχε αφήσει αθλητή, μοντέλο αλλά και άνθρωπο της showbiz που να μην του είχε πάρει χρήματα για να τα επενδύσει. Ο 46χρονος πρώην παράγοντας στο χώρο του μπάσκετ κατηγορείται ότι είχε φεσώσει τους πάντες με τη δικαιολογία ότι θα επένδυε τα χρήματά του σε εταιρεία στοιχημάτων που διατηρούσε στη Μάλτα με κέρδος ακόμα και 100% μέσα σε λίγους μήνες. Όλα τελείωσαν όμως το μεσημέρι όταν αστυνομικοί της ασφάλειας τον συνέλαβαν στην παραλιακή λεωφόρο μέσα σε πολυτελές αυτοκίνητο όπου βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του καθώς σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης. Αφενός μεν επέλεγε θύματα τα οποία είχαν μια επιφάνεια και μια οικονομική άνεση και μια κοινωνική αναγνωρισιμότητα. Δευτερευόντως δε, εξαιτίας αυτής της αναγνωρισιμότητας, τα χρησιμοποιούσε ως κράχτες, θα μπορούσαμε να πούμε, και για μελλοντικά του θύματα. Ο Χάρης Ιαννίδης, η γωγό Μαστρο Κώστα, τα μοντέλα Στέλλα Δημητρίου και Ιωάννα Παπαδημητρίου είχαν δώσει χρήματα στον πρώην παράγοντα τριών ομάδων μπάσκετ και περίμεναν ότι θα έπαιρναν τα χιλιάδες ευρώ τους πίσω. Μάταια όμως. Με ποιο τρόπο σας πήρε τα χρήματα? Τότε εγώ όλα μου τα χρήματα τα είχα στην Αμερική. Επειδή ήταν πρόεδρος κάποιων ομάδων μπάσκετ, μου ζήτησε αν μπορώ, ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τα εμβάσματα, δεν πηγαίνω στην Αμερική και αν μπορώ να το βοηθήσω να μεταφέρω τα χρήματα εγώ σε αυτούς τους παίκτες. Εσείς έχετε κάποια απόδειξη ότι πληρώσατε αυτούς τους ξένους παίκτες Αμερικάνους για λογαριασμό των ομάδων? Βεβαίως και έχω απόδειξη, γιατί όλα γινόταν με τραπεζικό έμβασμα και πηγαίνανε σε ονομαστικούς λογαριασμούς των παικτών. Με το όνομά σας. Βέβαια, από το δικό μου όνομα, από το δικό μου λογαριασμό, σε δικό τους. Έχω και email των παικτών αυτών, οι οποίοι συνεννούν ότι όντως έδωσα αυτά τα χρήματα για να καλύψω τα συμβόλαιά τους και το καταθέτω άλλωστε και στη μήνυσή μου. Το συνολικό ποσό της βλάβης σε όλα του τα θύματα δεν είμαι σε θέση να σας το βεβαιώσω, γιατί από ό,τι γνωρίζω τα θύματα του είναι αρκετά. Αναφορικά με τις δικές μου πελάτησες, μιλάμε για ποσά, συνολικά και για τις δύο, που υπερβαίνουν τις 160.000 ευρώ. Το θεωρούσα άδικο να το αφήσω έτσι, γιατί ξέρεις, υπάρχει αυτή η νοοτροπία στην Ελλάδα ότι που θα βρεις άκρη για αυτά. Παρ' όλα αυτά εγώ εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Τα δικά μου είναι 145.000 ευρώ. Τώρα, πόσο είναι του καθένα δεν ξέρω. Τα χρήματα δεν επέστρεψαν ποτέ στις γνωστές κυρίες και έτσι αναγκάστηκαν να καταθέσουν μηνυτήριες αναφορές. Ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.